Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος χαιρέτησε την πρωτοβουλία, μίλησε για την πορεία των εμβολιασμών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον αριθμό των εμβολιασμών, υπογραμμίζοντας ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερος, ενώ επεσήμανε ότι πρέπει να ακούμε τους ειδικούς που είναι οι γιατροί. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία των επιστημονικών φορέων και φυσικά την υιοθετώ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα και τα χρονοδιαγράμματα είναι συγκεκριμένα. Σε κάθε περίπτωση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στο νομό Σερών, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έχουν γίνει περίπου 111 με 112 χιλιάδες εμβόλια με τα σημερινά. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός εμβολίων, αλλά μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερος. Είναι γεγονός ότι στην αρχή δεν υπήρχε καλό βήμα. Είτε είχε σχέση με την προμήθεια των εμβολίων, είτε με τα εμβολιαστικά κέντρα κτλ. Σε αυτό το θέμα πραγματικά δεν πήγαμε καλά στην αρχή. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση διορθώθηκε και φυσικά τα εμβολιαστικά κέντρα γίνανε πολύ περισσότερα και ανέβηκαν οι ρυθμοί και φτάσαμε από τα 400-500 εμβόλια τη μέρα στα 1400 έως και 1500. Αν κάνω κάτι λάθος, ο κύριος Νομίδρος και οι γιατροί να με διορθώσουν. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια μείωση. Αυτή η μείωση έχει φτάσει στα περίπου 700 εμβόλια τη μέρα μέχρι και χθες. Αυτό όμως αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε όλη τη χώρα. Η μείωση είναι γενική, δεν αφορά μόνο τον νομό Σερών. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι όπως είναι οι νέοι μας, γιατί να ξέρετε, οι νέοι έχουν δηλώσει ήδη. Και είναι πρωτοπόροι σε αυτό το θέμα όσον αφορά τον εμβολιασμό και πάει καλά σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε. Οι νέοι δείχνουν το δρόμο. Ας ακολουθήσουν και οι μεγαλύτεροι, που υποτίθεται πρέπει να μας συμβουλεύουμε ή να συμβουλεύουμε εμείς τους νεότερους. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελος Βάκαλος, είπε για τους εμβολιασμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών: «Είμαστε σε ένα ποσοστό πάνω από 30% και πιθανόν κοντά στο 50% του πληθυσμού. Επομένως, δεν πάμε και τόσο άσχημα. Πάμε σχετικά καλά. Η αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων συμπίπτει με την ελάττωση του αριθμού των εισαγωγών στο νοσοκομείο», σημείωσε. Όσον αφορά τα εμβόλια, όπως είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, έχουν γίνει περίπου 112.000 εμβόλια στο νομό, από τα οποία όμως πολλά είναι δεύτερες δόσεις. Ένα νούμερο που προσεγγίζει την αλήθεια είναι περίπου 62.000 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση και 52.000 έχουν τελειώσει, έχουν κάνει πλήρη εμβολιασμό. Επομένως, αν λάβουμε υπόψη μας και το σημαντικό αριθμό των ανθρώπων που εμβολιάστηκαν σε γειτονικούς νομούς γιατί ήθελαν κάποιο εμβόλιο άλλο και όχι αυτό που έβρισκαν εδώ, καθώς και αυτών που πέρασαν την ασθένεια πρόσφατα και έχουν φυσική ανοσία, είμαστε σε έναν σίγουρα πάνω από το 30% και πιθανώς κοντά στο 50% του πληθυσμού, έτσι, μαζί με τα παιδιά τα μικρά. Τώρα, όσον αφορά το τέταρτο κύμα, θα είναι το κύμα των ανεμβολίαστων. Θα προσβάλλει κατ' εξοχήν τους ανεμβολιάστους, που είναι ακόμα πολλοί, αλλά θα κινείται μεταξύ τους. Και επειδή η ανεμβολίαστη θα είναι αραιωμένη μέσα στους εμβολιασμένους, δεν θα κινείται τόσο εύκολα. Αλλά τα κρούσματα θα αφορούν ανεμβολίαστους. Και ήδη στο νοσοκομείο νοσηλεύτηκαν άνθρωποι που όταν παίρναμε το ιστορικό εκεί και τους ρωτούσαν οι συνάδελφοι αν είχαν εμβολιαστεί ή όχι, κάποιοι το ομολόγησαν ότι μάλλον έκανα λάθος απόφαση, έπρεπε να έχω εμβολιαστεί ή δεν πρόλαβα ή ήθελα να το κάνω αλλά δεν πρόλαβα, ντρέπονταν να ομολογήσουν ότι δεν ήθελα να το κάνω. Μερικοί δηλαδή ήδη έχουν αρχίσει να μετανιώνουν και θέλουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να μετανιώνουμε για κάτι που δεν κάναμε. Για την αξία του εμβολιασμού μίλησε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Σερών, Νίκος Φριδάς. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου δηλώνοντας πως εγώ προσωπικά δεν είμαι εδώ ως κάποιος ο οποίος κατέχει την απόλυτη αλήθεια και για να κουνήσω και το δάχτυλο σε κάποιους συμπολίτες μας σχετικά με τον εμβολιασμό. Παραμένει μία προσωπική επιλογή για τον γενικό πληθυσμό και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει έτσι και να παραμείνει και στο μέλλον, αλλά μιλάω μόνο για τον γενικό πληθυσμό και όχι για κάποιους οι οποίοι δουλεύουν σε δημόσιες δομές υγείας ή και στα σώματα ασφαλείας π.χ. Παραμένει λοιπόν μία προσωπική επιλογή και κατανοώ
τον σκεπτικισμό και την επιφύλαξη κάποιων συμπολιτών μας. Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να πω πως έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και το διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης, όπου πολλοί συμπολίτες μας σχηματίζουν γνώμη από πηγές που δεν είναι αξιόπιστες. Οπότε θα έλεγα το να είμαστε λίγο κριτικοί πάνω στις πηγές οι οποίες διαβάζουμε. Οπότε λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν χωρούν αμφισβήτηση. Ποια είναι αυτά? Πως κάνοντας το εμβόλιο μειώνεται δραματικά η πιθανότητα νόσησης, καταρχάς, η πιθανότητα διασωλήνωσης, καθώς και η μεταδοτικότητα του ιού. Επίσης, δεν θα πρέπει το να ξεχνούμε πως στις ΜΕΘ σε όλη την επικράτεια ευτυχώς έχει μειωθεί πλέον ο αριθμός των συμπολιτών μας οι οποίοι δίνουν μάχη με τον κορονοϊό, βρίσκονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία συμπολίτες μας που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών κάποιου τέταρτου κύματος, το οποίο δεν ξέρουμε τι δυναμική θα έχει. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να κάνω μια απλή παράκληση, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες πάνω των 60, που παρατηρείται ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού ακόμα, να το ξανασκεφτούνε, και πως το εμβόλιο δεν σημαίνει παρενέργειες. Βέβαια υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, όπως προείπανε και οι συνάδελφοι, δεν σημαίνει παρέμβαση στο DNA μας, σημαίνει ζωή. Απλά, ξεκάθαρα.